Παρατηρητήρια θεατές, καλωσορίσατε στο Πισούρι, μια όμορφη κοινότητα δυτικά της Λεμεσού, στη μισή απόσταση του δρόμου μεταξύ Λεμεσού και Πάφου. Μια κοινότητα με προϊστορία και με αμπελώνες πέρα ως πέρα στις πλαγιές και στην κοιλάδα, που σήμερα δεν υπάρχουν, αλλά σήμερα μια ραγδαία οικιστική ανάπτυξη που δεν έχει προηγούμενο. Το πιάστε σαν στο σπίτι σας. Το χωριό Πισούρι ήταν για μας μια μεγάλη έκπληξη, παρά το γεγονός ότι συχνά πυκνά από παλιά το προσπερνούμε, πηγαίνοντας για πιο δυτικά προς την Πάφο. Φυσικά με το νέο αυτοκινητόδρομο το χωριό πέφτει λίγο πιο έξω από την κύρια διαδρομή. Όμως για αυτόν που γνωρίζει την περιοχή και τον τόπο, ένα σταθμός εκεί στο παλιό Χάνι ή στα παραδίπλα κέντρα είναι απαραίτητος. Έτσι λοιπόν, παρά το γνώριμο περιβάλλον, το χωριό αυτό καθεαυτό είναι ελαφρώς κρυμμένο και περιμένει τον επισκέπτη να το ανακαλύψει και να το χαρίσει όλη του τη δόξα με την σύγχρονη πια μοναδική του φυσιογνωμία. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο σε διοικητική έκταση χωριό της επαρχίας, 30 χιλιόμετρα δυτικά της Λεμεσού, στη μισή διαδρομή όπως προαναφέραμε Λεμεσού Πάφου, στην πλαγιά ενός λόφου, σε απόσταση 3 χιλιόμετρων βόρειο-δυτικά του ακροτηρίου Άσπρο. Κάποτε την ευρύτερη περιοχή και τη μεγάλη κοιλάδα στόλιζαν οι μεγάλοι καταπράσινοι αμπελώνες της Σουλτανίνας. Σήμερα οι αμπελώνες αυτοί, το μοναδικό τούτο στοιχείο πολιτισμού και περιβαλλοντικής μαγείας, περιορίστηκαν σημαντικά. Η νέα τάξη πραγμάτων ανάγκασε αρκετούς αμπελοκαλλιεργητές να εξαφανίσουν αυτό το θείο δώρο και να πειθαρχήσουν στις νέες νόρμες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Σήμερα το χωριό γνωρίζει ένα απίστευτο οικιστικό οργασμό και μια μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, αφού η επικράτειά του ξανοίγεται ως κάτω στη θάλασσα. Το Πισούρι γνώρισε συνεχή πληθυσμιακή αύξηση. Το 1881 οι κάτοικοι του ήταν 482, που αυξήθηκαν το 1931 σε 956 και το 1960 ανήρθαν στους 1072, 1053 Έλληνο-Κύπριοι και 19 Τούρκο-Κύπριοι. Μετά το 1964 και εξαιτίας των διακοινωτικών ταραχών που ακολούθησαν την τουρκοκυπριακή ανταρσία, οι λίγοι τουρκοκύπριοι του Πισουρίου εγκατέλειψαν το χωριό τους και μετακινήθηκαν σε γειτονικά αμυγή τουρκοκυπριακά χωριά στο πλαίσιο οδηγιών της Άγκυρας για δημιουργία στην Κύπρο ισχυρών τουρκοκυπριακών θυλάκων. Το 1973 οι κάτοικοι του Πισουρίου όλοι Ελληνοκύπριοι ήταν 1030. Σήμερα το χωριό αριθμεί γύρω στους 1.400 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων και των ξένων που ζουν εδώ, που τους καλοκαιρινούς μήνες ξεπερνούν τις 2.000. Το χωριό υφίστατο με το ίδιο όνομα κατά τα μεσαιωνικά χρόνια. Κατά δε μία πληροφορία, η περιοχή ολόκληρη αποτελούσε ιδιοκτησία του κοντοστάβλη της Κύπρου Σιόρ Ντενόρες γύρω στα 1464. Υπάρχει όμως και αναφορά του Αμαντή για λιμάνι του Πισουρίου, πόρτο την Πισούρη, στα χρόνια της Φραγκοκρατίας που ανήκε στον ευγενή Έκτορα Φλάτρο. Για την ονομασία του χωριού υπάρχουν διάφορες εκδοχές, όπως διαβάζουμε στη μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, μερικές των οποίων συνδέουν την περιοχή με γεγονότα που συνέβησαν σε κατασκότεινες νύχτες. Τέτοιες νύχτες ονομάζονται στο κυπριακό ιδίωμα σκοτεινές πισούρι, κατά χαρακτηρισμό της σκοτεινότητας, όπως το μαύρο χρώμα της πίσας. Μια παράδοση αναφέρει ότι οι 300 λαμάνοι Άγιοι που ήρθαν στην Κύπρο από την Παλαιστίνη για να ασκητέψουν σε διάφορα μέρη του νησιού, αφήχθησαν στον όρμο του Πισουρίου μια τέτοια κατασκότεινη νύχτα. Ο νέαρχος Κληρίδης στο βιβλίο του «Χωριά και πολιτείες της Κύπρου» αναφέρει ότι Πισούριν είναι ο τόπος που παράγει μικρή ποσότητα πίσας, επειδή στα χρόνια της Φραγκοκρατίας είναι γνωστό πως έβγαζαν πίσα στην περιοχή αυτή, γιατί υπήρχαν πυκνά δάση από πεύκα. Μια άλλη εκδοχή αναφέρει ότι το χωριό πήρε την ονομασία του από την αρχαία πόλη Βοόσουρα, που αναφέρεται από τον αρχαίο ιστορικογεωγράφο Στράβωνα και που τοποθετείται στα όρια της περιοχής Πισουρίου. Αν και η ονομασία αυτή ανήκε στο ακροτήρι του Αποστόλου Ανδρέα, εντούτοις με το ίδιο όνομα αναφέρεται και αρχαία πόλη της Κύπρου σε αυτή την περιοχή. Έτσι μερικοί, όπως ο Αθανάσιος Σακελάριος, θεωρούν ότι η πόλη Βοόσουρα βρισκόταν στην περιοχή του Πισουρίου, που την ονομασία του τη συσχετίζουν και ετυμολογικά. Βοόσουρα, Βίσουρα, Βισούρι, Πισούρι.
Η γλωσσολογική όμως αυτή σύνδεση, σύμφωνα με τη μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας μικρής πόλης με την ονομασία του χωριού Πισούρη, είναι πολύ παρατραβηγμένη και δεν μπορεί σήμερα να γίνεται αποδεχτή, αν και δεν αποκλείεται η Βόσουρα να ευρισκόταν πράγματι κάπου στην περιοχή του Πισουρίου. Εμείς σήμερα καταθέτουμε και μια δική μας εκδοχή, έτσι όπως αυτή προέκυψε μέσα από δημιουργική συζήτηση και προβληματισμό, και η οποία ενισχύει την εκδοχή ότι το όνομα προέρχεται από την Πίσα, για να παραμείνει και να δοκιμαστεί και αυτή στον χρόνο. Επιστρέφοντας από αυτό το ταξίδι καθοδόν προς τη Λευκωσία, μαζί με τον συνοδηγό μου φίλο καθηγητή Πάνο Ραζή, που το Πισούρι είναι η γενέτειρα του παππού του, αείμνηστου κοινοτάρχη Νεοκλή Αντωνιάδη, όπως θα δούμε παρακάτω, ανοίξαμε συζήτηση για τις διάφορες εκδοχές του ονόματος του χωριού αυτού. Θυμηθήκαμε την κυρίαρχη μαρτυρία ότι εδώ στους επιμήκης ορεινούς όγκους κάποτε υπήρχαν πυκνά δάση από πεύκα. Αμέσως αυτό με πήγε στον Ισίωδο στη Θεογονία, στον στίχο 129, όπου μιλά για την ορογένεση. Αναφέρει και τη λέξη ούρεα, που σημαίνει επιμήκη όρη. Το χωριό είναι χτισμένο μέσα σε αυτά τα ούρεα που παραγόταν η πίσα από τα πεύκα. Έτσι, μου βγήκε η λέξη πισούρεα, δηλαδή όρη της πίσας. Με το χρόνο το πισούρεα πιθανότατα έγινε πισούρια και σιγά σιγά έφυγε και το τελικό αλφα και παρέμεινε πισούρι. Ο δραστήριος και άξιος γόνος της κοινότητας, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αποδήμων και Φίλων Πισουρίου, Ευρυπίδης Αντωνιάδης, ήταν ο συντονιστής του όλου προγράμματος και ο σύμβουλος μας σε αυτή τη νέα περιδιάβαση. Με σπουδή και μεράκι δεν άφησε πίσω καμιά εκκρεμότητα, έτσι που η επίσκεψη και παραμονή μας εδώ να είναι και ευχάριστη, άνετη, αλλά και δημιουργική και παραγωγική. Με ένα πλάνο γεμάτο και με υλικό αξιόλογο και αξιόπιστο έκανε τη δουλειά μας πιο άνετη. Η πρώτη μας συνάντηση και συνομιλία ήταν με τον εκπαιδευτικό Άνθιμο Μετούρη στο αμφιθέατρο του χωριού. Θέατρο αμφιθέατρο στο Πισούρι. Πώς προκύπτει να κρατάμε την παράδοση γύρω από την τέχνη και τον πολιτισμό? Το Πισούρι σήμερα είναι μια αναπτυσσόμενη κοινότητα. Έχει να παρουσιάσει μια μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Προηγουμένως ήταν καθαρά γεωργική περιοχή. Σήμερα όμως μετασχηματίστηκε σε μια τουριστική περιοχή και μαζί με τον τουρισμό βέβαια θα έπρεπε να προσέξουμε όλοι να κρατήσουμε τις παραδόσεις μας, τα έθιμά μας. Γι' αυτό και με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Αποδήμων έγινε αυτό εδώ το θέατρο, το οποίο έχει χωρητικότητα 1000 ατόμων και στο οποίο γίνονται διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για να έχουμε έτσι και μια ανάπτυξη πνευματική μέσα στην κοινότητα. Και μαζί ένα δεσμό με το παρελθόν. Και ένα δεσμό με το παρελθόν. Πολύ σωστά και όμορφα ξεκινάτε, ειλικρινά, και με καλή πρόκληση. Επειδή ξέρω την περιοχή, την χάνει να είμαι από αυτές τις, έτσι μεταξύ Λεμεσού και Πάφου, ενώ την ταξίδεψα πιο πολύ. Θυμάμαι εδώ μπροστά μας κάτω γεμάτη την περιοχή Αμπέλια, αν είναι έτσι, αν θυμάμαι σωστά. Και ξαφνικά βλέπω κίτρινα και πληροφορούμε ότι με βάση οδηγίες ευρωπαϊκών προγραμμάτων, να πω στην Κυπριακή, μπήκαν οι διεργασίες για να ξυλιφτούν τα Αμπέλια. Γιατί πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε κάποιες άλλες χώρες και να ρυθμιστεί από το κέντρο, από εκεί στα κέντρα που παίρνονται αποφάσεις, Βρυξέλλες που παίρνονται, ότι η κάθε χώρα. Αυτό το πράγμα δεν είναι βιασμός του πολιτισμού μου, του ιδίου? Ασφαλώς είναι βιασμός. Αν δεχτώ ότι το κρασί, το σταφύλι, όλο αυτό είναι πολιτισμός. Βιασμός, αλλά ο κόσμος θέλει να έχει και μια οικονομική δυνατότητα, να έχει εισοδήματα να μπορεί να ζει. Το δέχομαι. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια ήταν εντελώς ασύμφορη η καλλιέργεια της Σουλτανίνας. Ναι. Ο κόσμος δεν είχε τι να κάνει, διότι ζήμιωνε. Συμφωνούμε. Αποτέλεσμα ήταν να ξετριζωθούν όλα τα μπέλια και να παραμείνει σήμερα ο κάμπος έτσι, όπως το βλέπουμε. Δεν θα έπρεπε να υπήρχαν πιο σοφές έτσι αποφάσεις να δουν πράγματι την ουσία? Δυστυχώς καμιά κυβέρνηση δεν είδε το θέμα της γεωργίας με τον σωστό, κάτω από το σωστό φαγόν. Και προχωρούμε από τον κακό στο χειρότερο δυστυχώς. Χρόνο με χρόνο η γεωργία μας φθήνει στην Κύπρο και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Ευτυχώς παρέμεινε η χτινοτροφία στο Πισούρι, διατηρήθηκε και διατηρείται ακόμα. Γι' αυτό και παράγουμε το ωραίο χαλούμι, το πισουργότικο και τα άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία έχουν μεγάλη φήμη. Είμαι υποχρεωμένος να το θέσω, γιατί μπορεί να είναι αυτή μια αφορμή σήμερα να τα συζητάμε, αλλά αυτό αφορά και όλη την Ήπεθρο, την Κυπριακή Ήπεθρο.
Ασφαλώς, είναι πανκύπριο φαινόμενο. Ας το δουν επιτέλους κάποιοι σοφότεροι, να δουν ότι η έννοια της αμπέλου πάει και θρησκευτική. Όχι, είναι πολύ σημεία πολύ, και πολύ η δύναμη η λέξη και μόνο. Και ο συμβολισμός, σωστά, εύστοχα το λέτε, που μας συνδέει και με τη μεταφυσική και τη θρησκεία και την παράδοση και τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα, μια σειρά. Τώρα άρχισε δηλαδή μια προσπάθεια να κάνουν οικολογικά στα φύλλα. Ναι, και αυτό με την πάροδο του χρόνου ίσως βελτιωθεί τοπικές, και ναι, δώσει πάλι μια ανάπτυξη στην αμπελοκαλλιέργεια στην περιοχή μας. Πισούρι λοιπόν. Ψαχνόμαστε, ψάξαμε, πώς το λέτε, ο αείμνηστος ο νέαρχος Κλήριδης, άλλες πηγές μας, πείσαμε γιώτα, πείσαμε ύψιλο κλπ. Ναι, και σας εκδοχή ποια είναι, κύριε Μετσούρη? Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την προέλευση της ονομασίας Πισούρη. Ναι. Οι επικρατέστερες είναι δύο. Η πρώτη που θέλει να προέρχεται το Πισούρη από την αρχαία πόλη Βόσουρα που αναφέρει ο ιστορικός Στράβων τον 1ο αιώνα π.Χ. Μάλιστα. Η οποία η ονομασία αυτή εξελίχθηκε μελλοντικά και από Βόσουρα έγινε Βυσούρα. Βυσούρι, το Βι έγινε Μπι, Πισούρι. Ναι. Γι' αυτό και γράφουν το Μπι με ύψιλον, τα δύο όμικρον. Ναι, ναι, ναι. Τα δύο όμικρον έγιναν ύψιλον. Βυσούρι, Πισούρι. Και αυτή είναι η εκδοχή που δέχεται και ο χωριανός μας λόγιος, ο αείμνηστος Ιωάννης Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος, έτσι, μπράβο. Και χαίρομαι που το μνημονεύετε. Ναι. Και είναι μια επιστημονική εκδοχή που έχει γερή βάση. Η άλλη δεύτερη εκδοχή επίσης τεκμηριωμένη είναι ότι προέρχεται από την πίσα που παραγόταν εδώ στην περιοχή. Υπήρχε μεγάλο δάσος από πεύκα στο Βυσούρι, ναι. Όλη η περιοχή ήταν κατάφυτη, φυτευμένη με πεύκα και από τα πεύκα παρασκευάζεται το πίσα. Και προήλθε η ονομασία Πισούρι για το χωριό εδώ, το οποίο χωριό εδώ σχηματίστηκε μετά που διαλύθηκαν οι διάφοροι οικισμοί που υπήρχαν σε διάφορα μέρη της περιοχής, ναι, και που βλέπουμε σήμερα ίχνη τους. Και τα εκκλησάκια που υπάρχουν σήμερα είναι ίχνη αυτών των οικισμών που υπήρχαν προηγουμένως, όπως ο Άγιος Μαυρίκιος που βλέπουμε μπροστά μας κάτω, ναι, ναι, όπως ο Άγιος Γεώργιος που θα δούμε αργότερα, ο προφήτης Ηλίας. Ήταν οικισμοί αυτοί που σιγά σιγά οι κάτοικοι έφυγαν από αυτές τις περιοχές, ήταν λίγοι και ήρθαν και εγκαταστάθησαν εδώ, η οποία ήταν μια ασφαλής περιοχή, διότι ήταν λίγο απομακρυσμένοι από τη θάλασσα, δεν κινδύνευαν οι κάτοικοι από τους πειρατές, οι οποίοι φαίνεται ότι προκαλούσαν μεγάλες διλασίες κάτω στα χωριά τα παιδινά. Γι' αυτό και μαζεύτησαν εδώ οι κάτοικοι, είχαν και νερό εδώ και ευολεύτησαν στην περιοχή αυτή. Μάλιστα, ωραία. Όμως, συμφωνώ με την έρευνα, πάμε πίσω σε βάθος χρόνου πάντοτε για να βρούμε την πρωτογενή αιτία ή αφορμή για να ξεκινήσουμε το νήμα, να ξετυλίξουμε τις προϊστορίες. Άρα, μια και αναφερθήκατε στον γεωγράφο Στράβωνα, άρα θα πρέπει να σταθούμε λίγο εκεί πέρα, ή τουλάχιστον και οι μελούμενες γενιές, να μην το λησμονήσουν. Ότι πάει σε βάθος χρόνου η ιστορία, η προϊστορία. Έχει μια πολύ παλιά ιστορία που ξεκινάει από π.Χ. Πέστε μας το ξανά, να τα ακούσουν και οι τηλεθεατές την ετυμολογία της λέξης. Σύμφωνα με τον Στράβωνα. Υπήρχε εδώ μία πόλη που λεγόταν Βόσουρα. Βόσουρα. Ναι. Και τοποθετείται αυτή η πόλη από τον Στράβωνα μεταξύ του Ακροντηρίου Άσπρο, που είναι κάτω, μάλιστα, στην παραλία Μισουρίου, και της Πέτρας του Ρωμιού, της Παλεπάφου. Οπότε είναι εδώ που είναι η περιοχή Μισουρίου. Κάπου εδώ θα ήταν. Έτσι. Και κρατήστε το έτσι. Εξελίχθηκε το και έτσι. Έγινε Βόσουρα, λοιπόν. Μισουρί. Το αισιόδοξο μήνυμα είναι η δυναμική που αναπτύσσει σήμερα το Πισούρι, η μεγάλη πρόοδος που συντελείται στον οικονομικό τομέα αλλά και σε άλλους τομείς που ποιοτικά βελτιώνουν τη ζωή των κατοίκων εδώ. Είναι το νέο στοιχείο ο τουρισμός, η ανάμιξη με τους ξένους, η πολυπολιτισμικότητα μέσα στην οποία ζούμε όλοι και πρέπει να προσαρμοστούμε σχετικώς, χωρίς να εγκαταλείπουμε τις παραδόσεις μας, τα ήθη μας. Είναι η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται τώρα με την ανάπτυξη του τουρισμού, ναι, που έχει και τα καλά της και τα κακά της. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κρατούμε τα καλά χαίρομαι και τα κακά να τα αφήνουμε. Χαίρομαι που το λέτε και αυτό, γιατί δεν ήταν και τυχαία η δική μου έτσι παρέμβαση ως προς τις αμπέλους ή τις αμπελώνες εκεί που εξυλίφθησαν, από τη λέξη αυτή έτσι πολύ πιο δυνατή, γιατί είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τόπου, μιας κοινότητας, μιας ομάδας ανθρώπων. Η διαφορετικότητα των ασυμβιώνων δεν είναι κακό και σέβομαι και τη Δεβαλά.
Είναι καλό και οι πισουριώτες είναι ιδιαίτερα φιλόξενοι, αγαπούν τους ξένους. Μάλιστα. Και προκαλεί εντύπωση στους ξένους η φιλοξενία των κατοίκων, η οικειότητα που τους δείχνουν, η προσέγγιση που κάνουν. Έχουν μια είναι ιδιαίτερη. Ανοιχτή. Είναι ανοιχτή, πολύ ανοιχτή οι πισουριώτες. Ναι. Είναι διασκεδαστικοί, πολύ φιλόξενοι και έχουν πολλά προτερήματα. Έχουν βέβαια και τα ελαττώματά τους. Όπως όλοι. Ο αντιπρόεδρος της κοινότητας Γεώργιο Τσάταλος, που αντικαθιστούσε τον πρόεδρο, ο οποίος απουσίαζε για ανηλυμένη δέσμευση της κοινότητας, αναφέρθηκε νεκτάσεις στη σημερινή κατάσταση που βρίσκεται η κοινότητα Πισουρίου, τα έργα υποδομής και ανάπτυξης, καθώς και για τα μελλοντικά σχέδια του νέου κοινοτικού συμβουλίου. Η πλατεία Πισουρίου είναι αγνώριστη, πρόεδρε. Έχει αρκετά χρόνια. Εδώ ήταν δρόμος κάποτε, περνούσε κίνηση αυτοκίνητα, έτσι. Ναι. Έτσι. Ναι. Ήταν όντως, από όλες τις πλευρές περνούσαν οχήματα. Πότε αναπλάθεται και ως πυρήνας φαντάζομαι του χωριού αυτός, έτσι. Ναι. Έγιναν αυτές όλες οι αλλαγές όπως βλέπετε πριν 15 χρόνια περίπου. Έγινε η ανάπλαση της πλατείας με τα παραδοσιακά καφενεία, τις ταβέρνες, μπειραρίες και έχει γίνει ένας χώρος ο οποίος είναι για τους τουρίστες το σήμα κατά τεθέν για τον Πισούρι. Έτσι. Έρχοντας στο Πισούρι πρέπει να επισκεφτούν την πλατεία του χωριού. Έτσι. Εδώ είναι και όλα τα κέντρα περίπου, εστιατόρια και η εμπορική έτσι, ζωή του χωριού. Δεν είναι όλα, είναι το κέντρο του χωριού εδώ. Ναι, όπως είπαμε κιόλας είναι 7 πλέον. Θα μιλούμε για 7 Πισούρια περίπου. Ναι, δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για το χωριό Πισούρι. Μάλιστα. Εμείς βλέπουμε ότι έχουν γίνει μια κομμόπολη που όπως είπες και εσύ είναι 7 Πισούρια. Έτσι. Όλες σε, όποια πλευρά για να πας, θα δεις χωριό. Ναι. Στο τουριστικό, αλλά είναι χωριό. Λοιπόν, τώρα, τι κρατάει από το χθες, από το παρελθόν του αυτή η κοινότητα και πώς σχεδιάζει το μέλλον. Εσείς ως νέο κοινοτικό συμβούλιο, που κάποτε σας εύχομαι να γίνετε και δήμος. Εντάξει, αυτό θα το δούμε στην πορεία, αλλά αυτό δεν είναι το πρώτο μας μέλημα. Ναι. Το πρώτο μας μέλημα είναι το πώς να αντεπεξέλθουμε σε αυτόν τον τουριστικό. Στην πρόκληση, είναι ωραία. Στην πρόκληση και στον οικοδομικό οργασμό που υπάρχει εδώ στην κοινότητά μας. Τα τελευταία, ας πούμε, 7-8 χρόνια, για να φανταστείς ότι υπήρχαν στο Πισούρι κάπου 600 κατοικίες. Σήμερα υπάρχουν 2.500 και μέχρι το τέλος του 2008 θα ανέβουμε στις 2.800 περίπου. Έχουμε καταγραμμένες γύρω στις 300-350 κατοικίες κάθε χρόνο που ανεγείρονται. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι προκαλεί συν τα καλά του που έχει ο τουρισμός, φέρνει και τα πάρα πολλά προβλήματα τα οποία χρειάζεσαι κάποια υποδομή για να αντεπεξέλθεις. Κύριε Πρόεδρε, έχει προϊστορία, ιστορία, έχει παράδοση, έχει έναν πλούτο πάνω στον οποίο είναι χτισμένο, φτιαγμένο μέχρι σήμερα, έφτασε ως εδώ το Πισούρι. Η νέα έτσι, τοπική αρχή καταγράφει, είναι η γνώση σας έτσι, σας τους νεότερους. Τι σημασία δίνεται σε αυτό και πώς συμβιβάζεται ή πώς εναρμονίζεται η μελλοντική αναπόφευκτη πορεία ανάπτυξης. Αυτό είναι που είπα ότι κοιτάζουμε προς τη νέα γενιά και με έργα υποδομής και προς την νεολαία και προς τον τουρισμό βασικά, διότι κακά τα ψέματα ο κύριος πόρος ζωής για τον Πισούρι σήμερα είναι ο τουρισμός. Το Κοινοτικό Συμβούλιο εργάζεται πάνω σε αυτά. Έχει κάποια έργα που τροχιοδρομημένα, κάποια τα οποία είναι έτοιμα να τροχιοδρομηθούν για το 2009. Παράδειγμα, έχουμε τον παλαιό αστυνομικό σταθμό, τον οποίο μετατρέπουμε σε πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο. Ήδη τελείωσε η πρώτη φάση, πάμε για τη δεύτερη. Έχουμε τη χορτοφύτευση του γηπέδου για την νεολαία. Έχουμε την ανάπλαση κάτω στην παραλία του παραλιακού πεζοδρόμου και την τοπιοτέχνηση της παραλίας. Έχουμε το αλλιευτικό καταφύγιο, το οποίο θα είναι κάπου για 300 σκάφη, θα προσδώσει νέα ανώθηση στον τουρισμό για την κοινότητα. Έχουμε και πρόβλημα με όλα αυτά, με το κυκλοφοριακό, το οποίο κατασκευάζουμε νέο αξονικό δρόμο για να απαυλύνουμε την κυκλοφορία μέσα από το χωριό. Όλα αυτά είναι κάποια έργα τα οποία το Κοινοτικό Συμβούλιο προωθεί με γοργό ρυθμό για να προλάβουμε, όπως είπες και εσύ, αυτόν τον. Να ελέγξετε, εν πάση περιπτώσει. Αυτόν τον οργασμό που επικρατεί στην κοινότητά μας τα τελευταία χρόνια.
Πόσους κατοίκους έχουμε, είπαμε, 2.000 μαζί με τους ξένους ή χίλιους και χίλιους, πώς είναι? Για κατοικίες μιλήσαμε. Ναι, οι κάτοικοι πώς είναι του Πιστουρίου? Οι κάτοικοι, ειδικά τώρα τους σερινούς μήνες, τους υπολογίζουμε γύρω στις 5 με 6.000. Τόσο πολύ. Ναι. Και σε αυτές τις 5.000 υπάρχουν και ξένοι, Εγγλέζοι, ας πούμε, πόσοι? Πάρα πολύ. Χιλιάδα, ή... Όχι, περισσότεροι. Σχεδόν είναι. Μοιράζετε δηλαδή? Μοιράζομαι. Δηλαδή θα πάθετε κάποια ώρα όπως ένα πολύ πανέμορφο χωριό της επαρχίας Πάφου που στους 6.000 κατοίκους οι 4 είναι οι ξένοι, κάπως έτσι, ή αυτό το αντιμετωπίζετε ή το σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε? Σας προβληματίζει? Μας προβληματίζει πάρα πολύ και προσπαθούμε με κάθε τρόπο ώστε να κρατούμε νέα ζευγάρια στην κοινότητα. Α. Για να μην συμβεί αυτό το οποίο λέτε. Γιατί δεν υπάρχουν ξένοι πλέον, δεν πρέπει να μιλούμε για ξένους, αν θα πρέπει σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη οικονομία και στην πολιτισμική πλέον εποχή συμβιώνεις, αλλά ο Έλληνας πάντα ήταν κοσμοπολίτης, δεν είχε φοβικά σύνδρομα με τον ξένο. Σίγουρα. Άρα πρέπει να βρεις ασφαλιστικές δικλείδες διεξόδους για να σταθείς και εσύ, να υπάρξεις, μην αφομοιωθείς. Το αντίθετο πρέπει να πράξουμε. Έτσι, πρέπει να αφομοιώσουμε τους ξένους μαζί μας. Μιας και γίνονται μόνιμοι κάτοικοι. Εντάξει, σίγουρα. Ή τουλάχιστον να προσαρμοστούν με. Τα δικά μας ειδικά έθιμα και τις παραδόσεις μας. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχετε κάποια σχέδια πάνω σε αυτό? Είπατε τα ζευγάρια. Έχουμε νέα ζευγάρια εδώ? Έχουμε πάρα πολλά. Πώς? Σε αριθμόν. Περίπου. 10, 12, 20, 30, αρκετά. Ναι, μένουν αρκετά κάθε χρόνο. Ναι. Εξάλλου έχουμε και τη δημιουργία νέου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου. Θα ερχόμουν εδώ. Έχουμε και σχολείο λοιπόν. Μάλιστα. Πόσα μωράκια πάνε στο δημοτικό? Τώρα είναι γύρω στα 80. 80. Να, σεβαστός αριθμός. Και νηπιαγωγείο, μικράκια έχουμε? Ναι, έχουμε. 20... Γυμνάσιο, λύκειο που πάνε? Γυμνάσιο πάνε εδώ κοντά στην Επισκοπή, λύκειο πάνε στη Λεμεσό. Μάλιστα. Τι λείπει από το Πισούρι για να είναι πράγματι κομμόπολη, αυτόνομη αυτό? Τι λείπει? Τώρα το τι λείπει, εγώ μπορώ να πω ότι λείπουν κάποια έργα υποδομής, τα οποία μας πρόλαβε η εξέλιξη και δεν προλάβαμε εμείς. Να το θέσω αλλιώς, πες τις προτεραιότητες σας ποια είναι αυτά. Μπροστά σας τι έχετε ιεραρχήσει, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, ως σχέδια υποδομής, ως έργα υποδομής? Αυτά που είπα, αυτά που ανάφερα και προηγουμένως, ναι, είναι κάποια έργα τα οποία... Θα ρωτήσω και κάτι άλλο. Ένα νοσοκομείο. Ναι. Σκεφτήκατε μια... Διότι... Αυτά είναι κάποια προβλήματα τα οποία ήδη είμαστε σε συνεργασία με διάφορες κυβερνήσεις. Έχετε συνταξιούχους, υπερήλικες. Έχουμε επίσκεψη γιατρού μία φορά την εβδομάδα. Ζητούμε να γίνει μόνιμο... Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας διακόψω και να το στείλω μέσα από αυτή την εκπομπή για χιλιοστή φορά τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Δεν σημαίνει τίποτε επίσκεψη γιατρού μια φορά την εβδομάδα. Μια φορά την εβδομάδα σημαίνει κάθε Παρασκευή, δεν ξέρω τι. Και είναι Δευτέρα, είναι Τρίτη, Πέμπτη και ένας γέροντας παθαίνει κάτι, έχει ανάγκη. Πού θα τρέξει? Ακριβώς, θα μπορούμε ακριβώς γι' αυτό. Να τρέχουμε τον γείτονα, να φέρει το αυτοκίνητο σου. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Ακριβώς γι' αυτό έχουμε προβλέψει λοιπόν, το, κάτω, το παλαιό δημοτικό σχολείο να το μετατρέψουμε σε ιατρικό κέντρο. Αμέσως, εδώ και τώρα. Και ζητούμε και ασθενοφόρων επιμονή μου βάσεως. Γιατί κακά τα ψέματα χάθηκαν και ζωές λόγω της μακρινής μας απόστασης. Μα αυτό είναι. Ή να εκταμιεύσετε κοντίνια, να βρεθεί τρόπος να έχετε μόνιμο ιατρικό προσωπικό ή μια νοσοκόμα, κάτι. Μάλιστα. Συμφωνείτε? Συμφωνούμε, εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, διότι το ζητούμε, είναι πάει ο έτοιμο μας. Σχολείο έχουμε, εκκλησία έχουμε, έτσι, παπά έχουμε. Έχουμε και παπά. Λοιπόν, έχει χωριά που δεν έχουν ούτε εκκλησία ούτε και σχολείο. Σε αυτόν είχαμε... Αυτό είναι το μαράζι του τόπου. Σε αυτόν είχαμε αρκετή δυσκολία, αλλά ευτυχώς τον τελευταίο μήνα βρήκαμε νέο παπά. Άντε, μπράβο. Και νέο στην ηλικία. Και δασκάλους. Και δασκάλους εγώ. Ωραία. Τι άλλο, εκτός από αυτά που είπατε, και να ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ειλικρινά συζήτηση μαζί σας. Έχουμε ως βασικό στόχο μέσα από αυτόν την τουριστική ανάπτυξη, ας πούμε, να προστατεύσουμε την νεολαία. Εδώ ζητούμε και την βοήθεια της αστυνομίας. Η αστυνομία επιτελεί το έργο της, αλλά εδώ είναι που, και αυτό είναι ένα αίτημά μας, ότι ζητούμε ενίσχυση εδώ. Ναι. Γιατί κακά τα ψεύματα, όταν έχεις 120 κέντρα αναψυχής που ονομάζονται μπειραρίες, μπαρ, εστιατόρια, αντιλαμβάνεσαι τι ζημιά μπορεί να γίνει στην νεολαία.
Η κύρια εκκλησία του χωριού, αφιερωμένη στον Απόστολο Ανδρέα, είναι χτίσμα του 1882. Περί τα 2,5 χιλιόμετρα δυτικά του χωριού υπάρχει μικρό ξοκλήσι του προφήτη Ηλία, λαξευμένο στο βράχο. Αρκετά κάτω από το Πισούρι βρίσκονται τα ερείπια της εκκλησίας του Αγίου Μαυρικίου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος Μαυρίκιος είναι θαυματουργός Άγιος για τους καθάρους. Παίρνοντας χώμα από την εκκλησία και κάνοντας το λάσπι, το βάζει σε μορφή αληφή στο μέρος του σκανθάρου και αυτός εξαφανίζεται. Κατά τον Ιερώνυμο Περιστιάνη, πριν από την αγγλική κατοχή, δεν λειτουργήσε κοινοτικό αλληλοδιδακτικό σχολείο, ενώ ιδιωτικό σχολείο των κοινών γραμμάτων λειτουργούσε περίπου από το 1850. Για 40 τόσα χρόνια στο χωριό δίδαξαν αρκετοί γράμματοδιδάσκαλοι και δάσκαλοι, καθώς και ο γνωστός ποιητάρης δάσκαλος Χριστόδουλος Τσαμπούρας. Το 1891 διορίστηκε δάσκαλος ο Ιωάννης Ρωτοκρήτου, απόφυτος του σχολαργείου που δίδαξε με τη νέα αλληλοδιδακτική μέθοδο στο νέο σχολείο που είχε χτιστεί το 1887-88. Δίδαξε για μια δεκαετία με μισθό 30 λίρες το χρόνο. Ο Ιωάννης Ρωτοκρήτου υπήρξε σπουδαία φυσιογνωμία για την Κύπρο. Πρόσφερε σημαντική υπηρεσία στην κοινότητά του αλλά και στον τόπο, γράφοντας το γνωστό γλωσσάριο Ιωάννου Ερωτοκρήτου, υλικό, όπως γράφει στο εξώφυλλο, δια την σύνταξη ιστορικού λεξικού της κυπριακής διαλέκτου, έκδοση του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών. Ο επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Αποδήμων Πισουρίου, αντιστράτηγος εν αποστρατεία Χάρης Αντωνιάδης, ήταν μια ξεχωριστή νότα στο όλο οδηπορικό. Γνήσιο τέκνο αυτής της κοινότητας έδωσε το άπαν του εαυτού του για την πρόοδο του Πισουρίου. Ευγενέστατος και ευσυγκίνητος, κουβαλά στα μάτια του μια περηφάνεια για αυτό που είναι σήμερα το χωριό του, μια και στην εν γέννη πρόοδο του συνέβαλε και ο ίδιος στα μάλα. Στρατηγέ μου, είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να είμαι στο σπίτι σου και να συζητούμε για αυτό το όμορφο χωριό, αυτή την όμορφη κοινότητα που είσαι ένας από τους προτεργάτες στην περαιτέρω ανάπτυξη του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και επί την ευκαιρία της σημερινής σας άφηξης στο χωριό μας. Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Συνδέσμου Αποδήμων Πισουρίου, των μελών και όλων των χωριανών της κοινότητας μας. Είστε επίτιμος σήμερα πρόεδρος, παραδώσατε τη σκυτάλη σε νεότερους έτσι για να συνεχίσουν, όμως είστε μέσα, μάχημος. Βεβαίως. Δηλαδή είναι ουσιαστικά... Λοιπόν, τι είναι το Πισούρι, στρατηγέ, για σας? Για μένα το Πισούρι είναι μια κοινότητα πάρα πολύ προοδευτική. Σήμερα βρίσκεται σε τρομερή ανάπτυξη και από μικρή κοινότητα που ήταν μέχρι τα πριν 20 χρόνια, σήμερα έχει, μπορώ να πω, οκταπλασιαστεί στα θέματα της ανάπτυξης των τουριστικών καταλυμάτων, των τουριστικών σπιτιών, ξενοδοχείων και κυρίως κέντρων αναψυχής. Έχουμε 35 κέντρα, εστιατόρια και ταβέρνες, 3-4 μάλλον σταθμούς στον κύριο δρόμο Λεμεσού Πάφου και έχουμε και ένα από τα καλύτερα, ίσως το καλύτερο ξενοδοχείο της Κύπρου, το γνωστό, Κολούμπια. Κάτω, ναι. Και άλλες φυσικά μικρές ξενοδοχειακές μονάδες που διαπιστώσαμε. Και μικρές ξενοδοχειακές, όχι ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά καταλήμματα. Τουριστικά. Έτσι. Όταν ξεκινούσατε ως πρόεδρος των αποδήμων, τι ήταν αυτό που είχατε κατά νου, ο βασικός σας έτσι στόχος? Ο βασικός μας στόχος ήταν να βοηθήσουμε τις τοπικές αρχές του χωριού, ιδιαίτερα το Κοινοτικό Συμβούλιο, ως απόδημοι που στις τάξεις του συνδέσμου μας υπάρχουν πάρα πολύ προοδευτικοί άντρες και γυναίκες μορφωμένοι σχεδόν σε όλα τα επαγγέλματα και με στόχο να δώσουμε
και προσφέρουμε τις γνώμες μας, την πείρα μας στα διάφορα θέματα της ανάπτυξης του χωριού, ώστε να κάνουμε το Βυσσούρι έναν τουριστικό προορισμό στην περιοχή μας, η οποία είναι πολύ εξαίρετη σημασία, διότι βρίσκεται μεταξύ δύο μεγάλων πόλεων τουριστικών. Απέχει από την Πάφο γύρω στα 25 χιλιόμετρα και από την Λεμεσό στα 30-35 χιλιόμετρα. Οι ανάγκες της αλματώδους αναπτύξεως μας πίεσαν και μας να δημιουργήσουμε αυτόν τον σύνδεσμο για να βοηθήσουμε στην καλύτερη ανάπτυξη της κοινότητας. Και στην καλύτερη είναι κατεύθυνση ίσως, έτσι. Όμως αυτή... Συμβουλευτικά. Έτσι. Αυτή πλέον η επαναστατική ανάπτυξη, γιατί είναι με έναν τρόπο πολύ δυναμικό. Σας τρομάζει, σας προβληματίζει, έχετε σκέψεις πάνω σε αυτό? Βέβαια έχουμε οράματα για το θέμα της ανάπτυξης και μας προβληματίζει ότι ενώ υπάρχει ταχεία ανάπτυξης οικοδομική και οικονομική, δυστυχώς οι νέοι μας και το μέλλον της κοινότητας μας δεν βλέπω να αναπτύσσει με ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό το παρατηρούμε και σε πάρα πολλές άλλες κοινότητες της Κυπριακής Υπαίθρου. Δηλαδή, και φαίνεται ξεκάθαρο, στρατηγέ μου, και οι αιτίες, οι λόγοι, δηλαδή κοινωνία κατεξοχήν αγροτουριστική, γεωργοκτηνοτροφική, ως επιτοπλίστων, εντάξει, αμπελοκαλλιέργειες, κτηνοτροφία κλπ. Αυτά τα πράγματα εξαφανίζονται πια και στη θέση τους ξεφυτρώνουν ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικές υπηρεσίες γενικά. Αυτό το πράγμα σπρώχνει τον νέο να πω, εντάξει, εδώ είναι το κέντρο περίπου, είναι εύκολη και η μετάβαση στη Λεμεσό και στην Πάφο. Αλλά η αναζήτηση ενός μέλλοντος που θα είναι χτισμένο πάνω στην παράδοση φαίνεται ότι είναι πλέον λίγο ρομαντικό να το σκεφτεί κανείς. Χάνεται. Όχι, δεν χάνεται. Δεν είναι τόσο εύκολο να χαθεί. Και επί τη ευκαιρία καλώ όλους τους απόδημους και τους χωριανούς μου, οι οποίοι βρίσκονται κυρίως στη Λεμεσό, να επιστρέψουν και να εγκατασταθούν στην όμορφη αυτή κοινότητα. Ναι. Διότι είναι και ευκαιρία τώρα που η ακρίβεια των οικοπαίδων ίσα ίσα που τους δίνει περισσότερα πλεονεκτήματα, να γυρίσουν στο χωριό. Ωραία. Διότι από τη Λεμεσό και την Πάφο να απέχουν 20 λεπτά δρόμου. Και να αξιοποιήσουν και τις περιουσίες τους, να είναι και κοντά στους δικούς τους και έτσι να μας δοθεί και εμάς η υλοποίηση του στόχου που θέλουμε να κάνουμε την κοινότητα μας αυτήν μεγαλύτερη, με έμψυχον υλικό, ικανούς ανθρώπους μορφωμένους και λοιπά, ώστε να έχει ένα μέλλον και αυτό το μέλλον εμείς το έχουμε τάξει ως σκοπό, ως αντικειμενικό σκοπό, να μετατρέψουμε κάποτε αυτήν την μεγάλη κοινότητα σε δήμο. Όμορφη νότα αλλά και κυρίαρχη μορφή στην κοινότητα είναι και ο άλλος στρατηγός, ο Γιώργος Αγγελίδης, μόνιμος πια κάτοικος Πισουρίου μετά την αποστρατεία του. Μέλος του Συνδέσμου Αποδήμων και πρόθυμος συνεργάτης του Κοινοτικού Συμβουλίου για Προσφορά. Ένας άνθρωπος μοναδικός σε ευγένεια και καλοσύνη, αλλά και σε περιεχόμενο και επάρκεια. Τον συναντήσαμε στην πλατεία του χωριού. Εδώ στην όμορφη και γραφική πλατεία του χωριού βρίσκεται και η πρωτομή του αείμνηστου κοινοτάρχη του χωριού Νεοκλή Αντωνιάδη, ακριβώς κάτω από την κατοικία του. Ο Νεοκλής Αντωνιάδης ήταν μια άλλη μεγάλη μορφή της κοινότητας, που το πέρασμά του από αυτήν μόνο πρόοδο και ευημερία άφησε.
ο εγγονός του, φίλος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και πρίτανης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Πάνος Ραζής, με νοσταλγία και συγκίνηση ξεδιπλώνει τη μνήμη των παιδικών του χρόνων. Κύριε Ραζή, στον χώρο τον δικό σου πια, στο Πισούρι, φυσικά σε αυτή την μαγευτική εξέδρα, βλέπεις το πέλεγος, στο ολοήμερο αυτό ταξίδι οδηπορικό, στο Κύπρο σε ένα ταξίδι λοιπόν, και μνημονεύομαι Νεοκλή Αντωνιάδη, τον παππού σου. Μάλιστα. Άρα έχεις κάτι να μας πεις. Ο παππούς ήταν κοινοτάρχης από το 1929 μέχρι το 1979, για 50 δηλαδή χρόνια. Και ήταν ο πρώτος ο οποίος ουσιαστικά διέβλεψε ότι επερχόταν τότε ένα πρόβλημα με την ίδρευση, με το νερό στο, που είναι διαθέσιμο για γεωργικές καλλιέργειες. Και ήταν ο πρώτος ο οποίος έφερε το αμπέλι στο Πισούρι. Από τότε υπήρχε μια τεράστια ανάπτυξη των αμπελώνων, οι οποίοι αμπελώνες δυστυχώς στις μέρες μας έχουν εξαλειφθεί εντελώς. Και αυτό είναι δυστυχία, θα έλεγα, για τον τόπο. Θεωρώ τη δική μου τη γενιά, μια γενιά που είχε την ευτυχία να μεγαλώσει μέσα στη φύση, στο Πισούρι, να παρατηρήσει όλη αυτή την ανάπτυξη μεν, αλλά να μπορέσει να ζήσει μέσα στη φύση, να δει τα δέντρα, τα πουλιά, τα περβόλια. Μεγαλώσαμε μέσα στο περβόλι του παππού μου, κάναμε πάρα πολλές εκδηλώσεις εκεί, είχαμε τους καλεσμένους μας, χαρήκαμε τη φύση, χαρήκαμε την ενωμένη οικογένεια, η οποία δυστυχώς στις μέρες μας οι οικογένειες πηγαίνουν ανάλογα με το πού σπουδάζουν τα παιδιά τους, ανάλογα με το πού βρίσκουν δουλειά οι γονείς κλπ. Και θα έλεγα ότι υπάρχουν και παραδείγματα όπου μικρά παιδιά της σήμερα ημέρα δεν ξέρουν ούτε διάφορα φρούτα, σε τι είδους δέντρα μεγαλώνουν, δεν έχουν δει ποτέ τους ζώα, πουλιά. Εμείς τα έχουμε χαρεί όλα αυτά μέσα από την παιδική μας ηλικία. Δυστυχώς, θα έλεγα, είμαστε σε μια περίοδο άκρα της ανάπτυξης και εκεί πρέπει να διαφυλάξουμε το χαρακτήρα του χωριού, διότι ο χαρακτήρας είναι που είσαι κρατάει. Είσαι αισιόδοξος γι' αυτό, το καινούριο. Θα πρέπει να πω, παρόλο που φύση είμαι αισιόδοξος, ότι γενικά είμαι απαισιόδοξος για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί η ανάπτυξη είναι άκρατη και υποκύπτει πάρα πολλές φορές κάτω από τα συμφέροντα μεγάλων εταιριών κατασκευής. Πλουτισμού και μόνο. Μάλιστα, έχει να κάνει με τον πλουτισμό. Εάν καταφέρουμε να σεβαστούμε το περιβάλλον, και γι' αυτό με τα χαράς βλέπω ότι κάποιες κατασκευές γίνονται με καλεσθητικό τρόπο, συνάδουμε το περιβάλλον, δεν επεμβαίνουν άσχημα στο περιβάλλον και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, φτάνει να συνεχίσει η ανάπτυξη να γίνεται με κάποιον οργανωμένο τρόπο. Από τα παλιά χρόνια, στον παλιό κύριο δρόμο Λεμεσού Πάφου, 2 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του χωριού, λειτουργούσαν 3 κέντρα σταθμοί για τους περαστικούς, ταξιδιώτες και εμπόρους. Τα 2 έκλεισαν με το χρόνο και τη θέση τους πήραν φαρμακείο και ανθοπολείο αντίστοιχα. Ανάμεσά τους, μέχρι σήμερα, παραμένει το Χάνι, στο οποίο οι περαστικοί επιμένουν να παρακάμπτουν τον αυτοκινητόδρομο και να σταματούν εδώ για να ξεδιψάσουν αλλά και να γευτούν τα παραδοσιακά του φαγητά. Η περιοχή αυτή είναι γνωστή ως Κάτω Πισούρι. Στο μοναδικό συσκευαστήριο σταφυλιών Σουλτανίνας, βιολογικής καλλιέργειας που απόμεινε μετά την εκχέρσωση των μεγάλων εκτάσεων από αμπελώνες, συναντήσαμε τον κύριο Γεώργιο Θεοφάνους, πρόεδρο της εταιρείας ΣΕΑΠ Λίμιτε. Μαζί του συνομιλήσαμε για τη σχέση της Σουλτανίνας με το χωριό που πάει πίσω στο χρόνο περίπου μισό αιώνα. Γύρω στα 1955-57 ξεκινά η συστηματική καλλιέργεια αυτού του νόστιμου και μοναδικού σταφυλιού. Η εταιρεία ΣΕΑΠ Λίμιτε ιδρύθηκε το 1963 από τους παραγωγούς του χωριού. Το Πισούρι παρήγε γύρω στις 10.000 τόνους σουλτανίνας και καλλιεργούνταν γύρω στις 4.000 σκάλες αμπελιών. Στη συνέχεια, λόγω διαφόρων παραγόντων, η ποσότητα έχει μειωθεί γύρω στους 500 τόνους, δηλαδή 95% μείωση, με καλλιεργήσιμες σκάλες γύρω στις 500. Παρόλα αυτά, η ΣΕΑΠ Limited, δηλαδή η αμπελουργή του Πισουρίου, σε συνεργασία με τη ΣΕΔΙΓΕΠ, τη συνεργατική εταιρεία διάθεσης γεωργικών προϊόντων,
Τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται για να εμπεδώσει μια νέα συνείδηση μέσα στη νέα εποχή του ανταγωνισμού και της ισοπαίδωσης, υποστηρίζοντας τον βιολογικό τρόπο παραγωγής και διάθεσης της Σουλτανίνας που παρέμεινε, δηλαδή με τη χρήση συσκευασμάτων φιλικών προς το περιβάλλον, με στόχο να κρατήσουν και να αναπτύξουν περισσότερο αυτό το βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας, αλλά και το τόσο αναπόσπαστο κομμάτι της κυπριακής γης διαμέσου των αιώνων. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 1998 με έναν παραγωγό και κατάφερε σήμερα να εντάξει στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης το 70% των εκτάσεων αμπελιών καλλιέργειας Σουλτανίνας που απόμεινε, ένα στόχος που φιλοδοξεί να ακουμπήσει το 100%. Εμείς με τη σειρά μας συγχαίρουμε και σφίγγουμε το χέρι. 2 χιλιόμετρα από το συσκευαστήριο βρίσκεται η γνωστή Χαβούζα, υδραγωγείο, όπου όλο το χωριό στα παλιά τα χρόνια προμηθευόταν το νερό. Λίγο πιο πάνω, στον παλιό δρόμο του χωριού, βρίσκεται το μοναδικό ελαιοτριβείο των αδερφών Ξαντρή. Πρόκειται για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκών προδιαγραφών ελαιοτριβείο, που λειτουργεί εδώ και 8 χρόνια και είναι η οικογενειακή μονάδα. Παράγει 150 τόνους το χρόνο λάδι από ελιές βιολογικής καλλιέργειας και περίπου άλλους 150 τόνους συμβατικό λάδι. Το στολίδι και καμάρι της περιοχής αλλά και της Κύπρου είναι η παραλία Πισουρίου. Εκτός από τα ολοκάθαρα νερά της που την κάνουν ελκυστική για τους ξένους, η παραλία Πισουρίου εκτείνεται σε ένα μαγευτικό τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς που ξεκινά από το ακροτήριο Άσπρο και καταλήγει στην αντίπερα βραχώδη περιοχή που ονομάζεται Μαυρόρωτσος. Προστατευμένη από το ακροτήρι Άσπρο, με τις ψηλές κάθετες πλευρές του δημιουργεί ένα θαυμάσιο συνδυασμό βουνού και θάλασσας που της προσδίδουν μια μοναδικότητα. Στην περιοχή της παραλίας είναι χτισμένα τα ξενοδοχεία Columbia και Columbia Resorts, καθώς και πολλά τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια και τουριστικά καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ντόπιων και ξένων περιηγητών που καθημερινά επισκέπτονται αυτή τη μοναδική ομορφιά. Το Πισούρι μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια από τις πιο αξιόλογες τουριστικές περιοχές της Κύπρου, γιατί συνδυάζει βουνό και θάλασσα, διαθέτει όλες τις ανέσεις για μια ευχάριστη παραμονή και ξεχωρίζει για την πατροπαράδοτη φιλοξενία των κατοίκων του και τη ζεστή φιλική ατμόσφαιρα που συναντά ο ξένος επισκέπτης. Το βράδυ, στην πλατεία του χωριού, το Κοινοτικό Συμβούλιο και ο Σύνδεσμος Αποδήμων μας επεφύλασαν μια μοναδική και υπέροχη έκπληξη. Ένα δείπνο στο οποίο κυριαρχούσε η ομορφιά, η ευγένεια, η καλοσύνη και η γενναιόδορη φιλοξενία. Πιο πολύ και η τιμητική πλακέτα, την οποία δεχτήκαμε πλέον ως εκπρόσωποι της δημόσιας τηλεόρασης. Η πρόεδρος του Συνδέσμου Αποδήμων, κυρία Νίκη Περικλέους Γεωργίου, έπλεξε το εγκόμιο του ΡΙΚ και διαμέσου μας το ευχαρίστησε για την πολύτιμη προσφορά του προς την κοινότητα. Το μικρό αναμνηστικό δώρο της εικόνας του Αποστόλου Ανδρέα, προστάτη της κοινότητας, θα μας συνοδεύει. Ιδιαίτερες ευχαριστίες επίσης έδωσε προς τον κύριο Εύρο Αντωνιάδη ως τον κύριο εμπνευστή και διοργανωτή της όλης εκδήλωσης, το Hillview για την ευγενική προσφορά του για δωρεάν διαμονή του συνεργείου, το Συμπόσιο που μας φιλοξένησε το βράδυ και το Κοινοτικό Συμβούλιο το οποίο ολόψυχα συμπαρίσταται στην όλη εκδήλωση. Φίλοι τηλεθεατές, άλλη μια περιδιάβαση στην Κύπρο του χθες και του σήμερα έφτασε στο τέλος της. Από αυτή την όαση, από αυτό τον επίγειο παράδεισο, σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα, δια τα περαιτέρω.